Εκείνο το οποίο θα ακουστεί και τις επόμενες ημέρες είναι πράγματι η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, η οποία θα ξεκινήσει και εδώ από την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Εγώ θα το έλεγα ότι είναι μία μίνι αντιγραφή όλου αυτού που συνέβη κυρίως την ημέρα των Χριστουγέννων. Και βέβαια θα πρέπει να προειδεάσουμε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν, να πάνε στους δικούς τους ανθρώπους, ότι δεν θα πρέπει να μπει μέσα τους η ανησυχία, όπως έγινε και για τα Χριστούγεννα και το είχαμε επισημάνει. Θα είναι μια καιρική κατάσταση, είναι στα συνήθη πλαίσια. Μπορεί να φέρει και κάποιο χιόνι, ιδιαίτερα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ σε εμάς θα είναι πολύ πιο ήπια η συμπεριφορά. Μπορεί να δούμε φαινόμενα τα οποία εν δυνάμει κατά τόπους μπορεί να έχουν κάποια μικροένταση, δηλαδή ισχυρών βροχοπτώσεων ή και κάποια καταιγίδα. Πέραν όμως αυτού, όταν τον καιρό τον σέβεσαι και όταν λαμβάνεις τα μέτρα σου κατά το δυνατόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ και ιδιαίτερο πρόβλημα. Περιμένουμε προφανώς αυτή την αλλαγή και για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα συμβεί, θα σας πω ότι απλά από την παραμονή της, γιατί να δούμε βέβαια μέχρι την Κυριακή ο καιρός θα πάει πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι θα διατηρεί μεν κάποιες νεφώσεις, αλλά από σήμερα κιόλας θα δούμε ότι οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα δίνουν θέση και λίγο στον ήλιο. Οι νότιες περιοχές έχουν πολύ καλύτερο σκηνικό καιρού, εκεί οι νεφώσεις είναι πολύ λιγότερες, περισσότερη ηλιοφάνεια, γι' αυτό και οι θερμοκρασίες εκεί θα ανέβουν και αρκετά υψηλότερα από ό,τι του βορρά. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει αυτή η ψυχρή μάζα, γι' αυτό και οι νεφώσεις εμένουν να διατηρούνται χωρίς όμως να έχουν την τάση να δώσουν τα οποιαδήποτε φαινόμενα. Αυτό θα γίνει και για σήμερα Παρασκευή, το περιμένουμε και αύριο Σάββατο, μόνο που αύριο Σάββατο εκτιμάται ότι θα είναι, θα λέγαμε, τα σπασίματα του καιρού μεγαλύτερα, δηλαδή η ηλιοφάνεια θα τα καταφέρει να βοηθήσει τη θερμοκρασία και στα βόρεια να ανέβει ψηλότερα και κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός και την Κυριακή, ένα καλό πλαίσιο καιρικών συνθήκων. Την Δευτέρα τώρα, παραμονή της πρωτοχρονιάς, φαίνεται να οργανώνεται ένα βαρομετρικό χαμηλό στον ελλαδικό χώρο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αρχίσει να προκαλεί κάποιες βροχές σε ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά και για την Κρήτη. Ταυτόχρονα έρχεται μια ψυχρή αέρια μάζα. Αυτή προς το παρόν εμάς δεν μας καταλαμβάνει στην τάξη μεγέθους που καταλαμβάνει τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Θα μας επηρεάσει με. Φαίνεται όμως ως επιτοπλίστων ότι θα έχουμε βροχές και πιθανότητα εντάσεων αυτών των βροχοπτώσεων σε κάποιες περιοχές. Και θέλει φυσικά τη δέουσα προσοχή. Ανατολικότερα τα φαινόμενα μάλλον θα είναι λίγο πιο ήπια από ό,τι στα δυτικά. Παρόλα αυτά, ενδεχομένως προς το βράδυ και ιδιαίτερα για την Τρίτη να επεκταθούν και λίγο πιο ανατολικά. Η ψυχρή αυτή αέρια μάζα στην τάξη μεγέθους που μας δίνει μπορεί να μας επηρεάσει με κάποιες χιονοπτώσεις, αλλά οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν για χιόνια τα οποία θα είναι πάνω από τα 1400 με 1500 μέτρα. Δεν φαίνεται ότι το χιόνι, με τα μέχρι τώρα τουλάχιστον στοιχεία, μπορεί να κατέβει πιο χαμηλά, ίσως λίγο χιονόνερο να είναι σε λίγο χαμηλότερα από τα 1500 μέτρα. Οι άνεμοι και αυτοί σταδιακά από δυτικές διευθύνσεις που θα είναι την παραμονή της πρωτοχρονιάς, την τρίτη ημέρα της πρωτοχρονιάς θα γυρίσουν από βόρειες διευθύνσεις, γι' αυτό και θα είναι αρκετά ψυχρή και η έντασή τους σταδιακά θα ενισχυθεί. Από τα 4 με 5 μποφόρ θα φτάσουν αργότερα έως και τα 6 και ανατολικά και τα 7 μποφόρ, όπως επίσης και σε νότιες περιοχές. Πάντως δεν βλέπουμε ούτε εδώ και δεν υπάρχει ανησυχία μάλλον για να δούμε απαγόρευση απόπνου παρά το γεγονός ότι θα ακουστούν και για εννιάρια, όπως κάθε φορά δηλαδή γίνεται αυτό, αλλά είναι το θεαματικό πολλές φορές, ξέρετε, κάπου ανησυχεί ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές ταξιδεύουν και λόγω ανάγκης. Δεν θα συμβούν τόσο ακραία. Αυτό τώρα η τρίτη ημέρα της πρωτοχρονιάς φαίνεται λοιπόν ότι διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ένα σκηνικό βροχερό, θα είναι μια κρύα μέρα και με τους ανέμους, όπως σας είπαμε, αυτές τις εντάσεις. Το ίδιο φαίνεται, αλλά με πολύ πιο ήπια ένταση, να διατηρείται και την επόμενη μέρα, δηλαδή και για τις 2 του Γενάρη. Δηλαδή μας κάνει ποδαρικό και νομίζω ότι αυτό είναι ευλογία, ένα ποδαρικό με βροχές. Το ίδιο σκηνικό θα συνεχιστεί και για τις 2 του μήνα, πιο ήπια. Και ενδεχόμενα εδώ τώρα να δούμε, όπως σας είπα, αυτές τις χιονοπτώσεις στα ορεινά
να κάνουν την εμφάνισή τους, εκτός αν φυσικά δούμε κάτι άλλο να αλλάζει στα μελλοντικά αποτελέσματα των μοντέλων. Πάντως, μάλλον πως μια, η κατάσταση φαίνεται σιγά σιγά να σταθεροποιείται χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα ανησυχία. Και σταδιακά από τις 2 του μήνα και μετά προς το βράδυ φαίνεται να έχουμε ακόμα πιο ήπια συμπεριφορά των φαινομένων, παρά το γεγονός ότι δημιουργείται μια κατάσταση με πιο ασθενή και κατά τόπους πλέον τα φαινόμενα, και οι άνεμοι μάλλον από την Τετάρτη το βράδυ εξασθενούν, ώστε την 5η-3η του μήνα σιγά σιγά διατηρείται βέβαια η ψυχρή αέρια μάζα, πάλι με φώσεις θα έχουμε και κρύο, αλλά φαίνεται ότι γενικότερα ο καιρός πλέον θα αρχίσει να δείχνει πολύ καλύτερη, ένα καλύτερο πρόσωπο σταδιακής βελτίωσης.